Συνεχίζεται το πολιτικό θρίλερ στη Βουλγαρία, καθώς για 7η φορά μέσα σε 4 χρόνια το πρώτο κόμμα δεν καταφέρει να εξασφαλίσει αυτοδυναμία. Η κεντροδεξιά παράταξη GERB συγκέντρωσε πάνω από το 1 τέταρτο των ψήφων, ωστόσο δεν εξασφαλίζει ούτε την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο ούτε συμμάχους για να κυβερνήσει. Οι δυνάμεις των κομμάτων δεν έχουν αλλάξει σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Το GERB κέρδισε με ποσοστό 26,4%. Το Φιλελεύθερο Φιλοευρωπαϊκό Κόμμα παραμένει στη δεύτερη θέση, με ποσοστό περίπου 15%. Ακολουθεί η Εθνικιστική Παράταξη Αναγέννηση, με ποσοστό περίπου 13%. Οι εκλογές προκηρύχθηκαν αφού τα κόμματα δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις προηγούμενες εκλογές, στις 9 Ιουνίου, όπου καμία παράταξη δεν εξασφάλισε πλειοψηφία στο κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το Exit Poll, στη Βουλή των 240 ευρών, το GERB θα έχει 74 έδρες, οι Φιλοευρωπαϊστές 42 και η Αναγέννηση 36.